πλευράς αστυνομίας. Κυρία Αγγελίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε και την συνάδελφο την Νατάσα την Χριστοφόρου στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τις έρευνες, κύριε Αγγελίδη, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και αν είναι σε καλύτερη κατάσταση η υγεία του ενός τραυματία αστυνομικού και αν πρόκειται να προχωρήσετε σήμερα να πάρετε κατάθεση. Ναι, οι έρευνες σίγουρα συνεχίζονται. Η εξέλιξη που υπήρξε ήταν ότι είχε εντοπιστεί ότι το αυτοκίνητο το οποίο είχε εντοπιστεί μετά την διάπραξη της εγκληματικής ενέργειας να καίγεται στην περιοχή, διαπιστώνεται ότι έχει εγκαταγκριθεί σκλοπημένο στη Λευκοσία από τον ιδιοκτήτη του στις 20 Ιουνίου και αυτό σίγουρα με βάση αυτή την εξέλιξη υπάρχουν περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες και γίνονται στη Λευκοσία έχοντας υπόψη αυτή την εξέλιξη. Οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ληφθεί καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα και χθες οι ανακριτές σε σύσκεψη που είχαν μεταξύ ο επικεφαλής μαζί με την ομάδα διερεύνησης είχαν αξιολογήσει όλο το περιεχόμενο των καταθέσεων και των ενεργειών που είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή και έχουν καθοριστεί οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και οι επιπρόσθετες καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν για αυτήν την υπόθεση. Τώρα, ναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω ότι είναι ογκοδέστατος, ενώ το ανακριτικό έργο είναι αρκετό, έχοντας υπόψη την υπόθεση αυτή, γιατί είναι αρκετά σοβαρή, εξετάζεται όπως είχαμε πει η υπόθεση των φόνων και γενικότερα οι έρευνες που γίνονται για την διερεύνηση της υπόθεσης. Και παράλληλα με αυτά τα οποία έχω αναφέρει, σημαντικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή γίνονται και εξετάσεις για εντοπισμό του καταζητουμένου που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα η φωτογραφία του. Χθες όντως υπήρχε μια επιχείρηση σε περιοχή στη Λευκοσία στη βάση κάποιων πληροφοριών, αλλά δεν έχει εντοπιστεί κάτι και οι έρευνες συνεχίζονται. Μάλιστα. Άρα δώσατε και τη φωτογραφία, βλέπουμε και εμείς την φωτογραφία και ζητάτε τη βοήθεια του κόσμου. Ναι. Αυτό θα έλεγα, ότι αν οποιοδήποτε γνωρίζει ή αντιληφθεί οτιδήποτε σε σχέση με τον καταζητούμενο, παράκληση αμέσως να ενημερώσει τη γραμμή του πολίτη το 1460, δίδοντας την περιοχή και την ώρα άμεσα και βεβαίως η αστυνομία θα είναι έτοιμη να επιληφθεί έτσι ώστε να εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχει γραφτεί και στις εφημερίδες σήμερα, κύριε Αγγελίδη, ότι ναι, εκφράζονται και φόβοι για την ζωή, αν θέλετε, του Μπουρέλ, του καταζητούμενου. Κοιτάξτε, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχοντας υπόψη ότι είναι υποδιερεύνηση η υπόθεση και επειδή καταζητείται, σε αυτόν τον στόχο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει εντοπιστεί και συνεχίζονται έρευνες, θα πρέπει επίσης όλοι να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις διάφορες ανακοινώσεις και τις ειδήσεις, γιατί οι λόγοι είναι ευνοήτοι, έχει σημασία να αξιολογώντας τα οποιαδήποτε στοιχεία, να ανακοινώνεται το αποτέλεσμα αν είναι θετικό ή αρνητικό, γιατί η οποιαδήποτε ανάρτηση ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι παράκληση προς όλους να είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δημιουργήσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα έχοντας υπόψη την αναβάθμιση της τεχνολογίας που ενδεχομένως να επηρεάσει το ακριβικό έργο. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ακούσαμε την Νατάσα την Χριστοφόρου, την συνάδελφο, να λέει για τις δηλώσεις του κ. Δαμιανού εκ μέρους του ΑΚΕΛ που αφορούσαν στους αστυνομικούς που ήταν εκείνο το βράδυ εκεί. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια απάντηση, κ. Αγγελίδη, ως εκπρόσωπος της αστυνομίας? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο θέμα καταρχήν από την πρώτη στιγμή η ηγεσία είχε δώσει οδηγίες στην ανακριτική ομάδα του ΤΕΑ αρχηγείου να διερευνήσει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η έρευνα, σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να δηλώσω ότι τα οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν, ναι, θα απαντηθούν μέσα από την έρευνα και εδώ θα ανακοινωθεί κάτι όταν θα υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα μέσα από αυτή την έρευνα που γίνεται. Επιπρόσθετα να πω ότι όντως η ανακριτική ομάδα η οποία διερευνά την υπόθεση, προχωρώντας τις έρευνες, έχει διαμορφώσει εικόνα μέχρι τη στιγμή γενικότερα για το έγκλημα και βεβαίως σιγά σιγά τα οποιαδήποτε ερωτήματα απαντώνται. Οπότε είναι αντιληπτό να υπάρχουν οποιαδήποτε ερωτήματα από όλους, είτε από τα μέσα ενημέρωσης είτε από την κοινή γνώμη, αλλά αυτά θα πρέπει να αφήσουμε να προχωρήσουν στο πλαίσιο των ερευνών, έχοντας υπόψη για τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα υπηρεσιακά τους όπλα, κύριε Αγγελίδη.
που είχαν μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί και αυτό μπαίνει στο μικροσκόπιο. Υπάρχει λόγος να μπαίνει στο μικροσκόπιο ή όχι? Βάσει της νομοθεσίας ή βάσει το τι ισχύει, έτσι, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Ναι, να σας πω, ανεξαρτήτως αυτής της υπόθεσης, ναι, και το τι κατήχαν ή αν τα κατήχαν εκεί και τα λοιπά, θα απαντηθούν. Όμως ανεξαρτήτως αυτής της υπόθεσης γενικότερα, είχα πει και το επαναλαμβάνω ότι μέλη της αστυνομίας, τα οποία είναι χρεωμένα με υπηρεσιακό οπλισμό, μπορούν να κατέχουν αυτών των οπλισμών και όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. Mm-hmm. Και βεβαίως ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται σε κάποια νευραλγικά τμήματα, όπως είναι η πάταξη οργανωμένου εγκλήματος, τα ναρκωτικά και άλλα καθήκοντα, και έχοντας πάντοτε υπόψη τη φύση των καθηκόντων και το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων τους, μπορούν να κατέχουν τον οπλισμό και βεβαίως έχουν και την ευθύνη για τον οπλισμό που έχουν χρεωμένο. Μάλιστα. Και από χθες, κυρία Αγγελίδη, πολλοίς κόσμος επικοινωνεί μαζί μας και ρωτά αν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς, ιδιαίτερα σε τόσο πολυσύχναστους τόπους εδώ στην Κύπρο, όπως είναι και η Αγία Νάπα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έγινε, έγινε γύρω στις 8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή, όπως και η Αγία Νάπα και άλλοι τουριστικοί προορισμοί, αυτό τον καιρό είναι πολύ... υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος να νιώθει ασφάλεια, κύριε Αγγελίδη. Ναι, κοιτάξτε, το έγκλημα έχει γίνει γύρω στις 10 το βράδυ. Συγγνώμη. Όντως, ναι. 10. Όντως, θα πρέπει να πω κάτι όσον αφορά την περιοχή αμοχώς του, δεύτερη περιοχή αμοχώς του και γενικότερα την περιοχή της Αγία Νάπα, πρώτα που έχοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένος τουρισμός και αυξημένη κίνηση. Είχαν δοθεί οδηγίες και είχαν προγραμματιστεί από τις 18 Ιουνίου, πέραν των άλλων εργειών που είχαν γίνει, να ενισχύεται η αστυνομική διεύθυνση αμοχώς του με περίπολα από τη ΜΑΔ, περίπολα της Τροχιάς Αρχηγείου, mm-hmm, από μέλη άλλων υπηρεσιών, γιατί όντως υπήρχε αυξημένη κίνηση, έτσι να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας. Μάλιστα. Έγιναν ελέγχοι, έγιναν στοχευμένες επιθέσεις και συνεχίζουν να γίνονται, έχοντας υπόψη ότι χρειάζεται έντονη παρουσία της αστυνομίας. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο έχει αφαιθεί ανεξαρτήτως αυτού του εγκλήματος, που σίγουρα είναι σοβαρό και διερευνάται, όπως σας έχω πει προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.